Στην τελική ευθεία για τις εκλογές, συνάντηση Αντώνη Σαμαρά, Κάρολου Παπούλια. Σε καλά σχετικά επίπεδα η αγορά τροφίμων πριν από τα Χριστούγεννα. Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στο σκηνικό του καιρού. Ανοιχτές οι χιονοδρομικές πίστες για αρχάριους και μικρά παιδιά στο Φαλακρό. Αθλητική ενημέρωση από τον Σάκη Πετρόπουλο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα τηλεόραση με τη φράση «Έφτασε η μεγάλη στιγμή, κύριε Πρωθυπουργέ». Υποδέχθηκε ο Κάρολος Παπούλιας στον Αντώνη Σαμαρά στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη χθεσινή άκρηπη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Και όπως το Σύνταγμα επιτάσσει, ο κύριος Σαμαράς ζητάει τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών για τις 25 Ιανουαρίου. Έφτασε μεγάλη στιγμή, κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή διαλύεται πρόωρα. Οι εκλογές αυτές που άλλωστε δεν τις ήθελε ο ελληνικός λαός δεν ήταν απαραίτητες. Γίνονται δυστυχώς από κομματική ιδιοτέλεια. Όμως κύριε Πρόεδρε, όταν πρόκειται για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του έθνους μας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι απαιτείται ένας αγώνας με αλήθεια και με ευθύνη. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι τα κόμματα που πρέπει να μπαίνουν μπροστά. Είναι η πατρίδα. Όταν μάλιστα εξαρτάται από τον αγώνα αυτό η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη, τότε κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι δίνουμε τον αγώνα αυτό και θα το δώσουμε τον αγώνα αυτό με αίσθημα υπέρτατης ευθύνης απέναντι στο μέλλον των παιδιών μας. Και για αυτές τις εξελίξεις ήρθα να σας ενημερώσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Έχουμε το καλύτερο για την πατρίδα μας. Το αποτέλεσμα της τρίτης ψηφοφορίας που συγκέντρωσε 168 βουλευτές προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις του κυβερνώντος κόμματος. Στις δηλώσεις που έκανε μέσως μετά, ο κ. Σαμαράς επέρεψε την ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, που συνάθεσε τις ψήφους του με τη Χρυσή Αυγή για να αναβαγίσει προσπάθεια και να οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές. Ό,τι δεν έκαναν οι βουλευτές, πρέπει να το κάνει ο ελληνικός λαός, είπε ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε να διώξει την αβεβαιότητα και να παραμείνει η χώρα στην πορεία των μεταρρυθμίσεων για να βγούμε οριστικά και ολοκληρωτικά από την κρίση και τα μνημόνια. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ωστόσο, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας έχει αρχίσει να ετοιμάζεται. Χθες έγινε κομματική σύσκεψη στο γραφείο της Λεωφόρου Συγκρού με τη συμμετοχή και αυτοδιοικητικών στελεχών. Η ηγετική ομάδα εμφανίζεται αισιόδοξα και ότι οι εκλογές μπορούν να κερδιθούν. Λένε δε ότι βασίζουν την εκτίμησή τους αυτή στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, ότι ο λαός δεν θέλει εκλογές και θα τιμωρήσει αυτούς που τους προκάλεσαν, ότι η διαφορά έχει ήδη μειωθεί και τείνει να αγγίξει τα όρια του στατιστικού λάθους, ότι εμπιστεύεται περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Πρωθυπουργός υπερέχει σε όλα τα στοιχεία έναντι του Αλέξη Τσίπρα και ότι οι πολίτες τον θεωρούν καταλληλότερο για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής. Η Αλφα τηλεόραση μετέδωσε χθες ζωντανά την όλη εκλογική διαδικασία από το Κοινοβούλιο, όπως επίσης και το βράδυ, στο πνεύμα των πολιτικών γεγονότων, μετέδωσε έκτακτη εκπομπή με πολιτικές αναλύσεις για τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτή η χώρα. Και έβαλε μεγάλο πλούτο αυτή η χώρα. Και όταν προκύπτουν οι ζημίες, αυτές οι ζημίες αυτομάτως διαχέονται σε βάρος της κοινωνίας, με αυτή την έννοια κοινωνικοποιούνται. Άρα έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα τι, με ένα φαινόμενο, το οποίο πρέπει να το κολλάει και κουμπώνει με εκείνο που σας είπα προηγούμενα, είναι σε ποια κατεύθυνση θέλεις να ακολουθήσεις μια πολιτική. Μια πολιτική και σε ποια κατεύθυνση θέλεις να στρέψεις την κοινωνία, να φανταστώ.
Σαφέστατα. Ακριβώς. Αυτό έτσι μετά αυτή τη στιγμή, κύριε, αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο. Με ποσοστά 24, 25, 27, με διαφορά της, απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία άλλες 6, άλλες 3%, άλλες 2%. Ένα κόμμα το οποίο ξαφνικά από το 4% βρέθηκε στο 26%. Απλά μαθηματικά. Και ένα κόμμα το οποίο ήταν κεντρό και αριστερό, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, από το 25-26% βρέθηκε στο 4-6%. Ένα απλό μυαλό, απλοϊκά προηγουμένως σκεπτόμενο, θα έλεγε το εξής. Η μεγαλύτερη μάζα λοιπόν των ψηφοφόρων, ιδεολογικά, ας πούμε επιτραπεί, του ΠΑΣΟΚ, κινήθηκε προς το στο συγγενή του χώρο. Ναι. Συμφωνείτε με αυτό ή διαφωνείτε αρχικά? Καταρχήν... πρέπει να πιστεύω πως πρέπει, δεν μπορείς να, σε αυτή την ερώτηση δεν μπορείς να απαντήσεις με ένα ναι ή με ένα όχι. Όχι, απλά γι' αυτό και έθεσα το δεδομένο αρχικά. Ναι, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω με τον τρόπο που βάζω εγώ τα δεδομένα. Και με σύμφωνα και με τη γνώση και την εμπειρία που έχω στα περίπου 40 χρόνια που ασχολούμαι με τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα της τάξης, συγγνώμη, παρακαλώ, του 4, 4,5, 3,5, ανάλογα, κάποτε ξενυχτούσαμε το αν θα μπει ή όχι στη Βουλή κλπ. Επί συνασπισμού της αριστεράς και της Προόδου και πιο παλιά, με λοιπόν, Κωνσταντόπουλο, θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Την Μαρία Δαμανάκη. Λοιπόν, την σημερινή επίτροπο, επιτρέψτε μου, αφού αναφέρατε το όνομα της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειρήστο εμπαρόδο. Ειρήστο εμπαρόδο, αλλά είναι αλήθεια. Κοιτάξτε να δείτε, πηγαίνουμε σε μια πολύ σκληρή σύγκρουση. Φοβάμαι ότι θα είναι από αυτή την άποψη από τις χειρότερες. Και επίσης φοβάμαι ότι δεν θα αναδείξει τα πραγματικά και πολύ σημαντικά διακυβεύματα αυτών των εκλογών. Εν πάση περιπτώσει πηγαίνουμε σε μια εκλογή η οποία δεν έχει μόνο μια πολιτική σημασία, δεν είναι μια εκλογή τύπου θα μας κυβερνήσει το ένα ή το άλλο κόμμα, είναι μια εκλογή θα έλεγα με ιστορική σημασία, γιατί θα κρίνει τη σχέση της Ελλάδας, του ελληνικού λαού, του ελληνικού κράτους με την Τρόικα και τους πιστωτές που όπως ξέρετε έχουν επιβάλει τα τελευταία 4,5 χρόνια μια σχεδόν δικτατορία στην Ελλάδα. Και επίσης θα καθορίσουν το κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτή η πορεία που ξεκίνησε πριν από 4,5 χρόνια και που πρέπει να το διαπιστώσουμε ανεξαρτήτως πολιτικών και ιδεολογικών προτιμήσεων από πλευράς μιας στατιστικής καθαρά έχει σωρέσει θα έλεγα βιβλικές καταστροφές στη χώρα χωρίς προηγούμενο σε ειρηνική περίοδο στην ιστορία του δυτικού καπιταλισμού. Να ρωτήσω το εξής. Η κίνηση όποια στιγμή και αν γίνει, γιατί δυστυχώς περιμένουν να γίνει του Γιώργου Παπανδρέου, πώς θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό? Φαντάζομαι ότι οι Έλληνες δεν έχουν, ας το πούμε, αποβλακωθεί πλήρως. Διότι σας θυμίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο πρωθυπουργός που υποσχέθηκε, είπε ότι λεφτά υπάρχουν και μας οδήγησε, επετέθη ο ίδιος με τις δηλώσεις του και τις δηλώσεις των βασικών του υπουργών στη χώρα και την οδήγησε σε ένα μνημόνιο και μια δανειακή με καταστροφικές συνέπειες. Τώρα μετά από αυτά τι να πω εγώ, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε σοβαρά για επιστροφή του Γιώργου Παπανδρέου, εκτός όπως σας είπα, εάν έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση μεγάλης κοινωνικής σύγχυσης και αποβλάκωσης. Δεν μπορώ να το περιγράψω, εγώ τουλάχιστον διαφορετικά. Όλοι οι άλλοι, αν θέλετε, θα είχαν κάποιο δικαίωμα, ας πούμε, ανταγωνισμού στην πολιτική επιρροή. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βενιζέλος λένε εμείς ακολουθούμε το μνημόνιο, παρακαλούμε ψηφίστε μας να συνεχίσουμε. Οι άλλοι λένε θέλουμε να διακόψουμε το μνημόνιο, ψηφίστε μας να το διακόψουμε. Ο κ. Παπανδρέου τι ακριβώς θέλει? Μάλλον το ερώτημα που θέτετε είναι ρητορικό. Γιατί ουσιαστικά... Δεν σας ακούω. Μάλλον λέω το ερώτημα που έχετε θέσει είναι ρητορικό. Γιατί ουσιαστικά βλέπουμε να γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Κινήσεις τελεχών και μελών ή μάλλον φίλων του χώρου, του πολιτικού χώρου. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα έπρεπε να διερωτηθούν πώς τα κατάφεραν και ένα κόμμα το οποίο ήταν ο κορμός της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής εξουσίας επί τρεις δεκαετίες έχει διαλυθεί και θα κάνει τώρα να μαζέψουν τα ψυχουλάκια του. Γι' αυτό δεν έχουν καμία ερμηνεία.
ούτε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος έχει, ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε οι υπόλοιποι από όλους αυτούς. Προβάδισμα εντωμεταξύ 3% του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας δείχνει νέα δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Mars για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της έρευνας για την πρόθεση ψήφου δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται με 28,1%, τη Νέα Δημοκρατία να λαμβάνει 25,1%, το Ποτάμι 6,1% και τη Χρυσή Αυγή 5,9%. Προβάδισμα τριών ποσοστιαίων μονάδων του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας δείχνει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Α. Συγκεκριμένα στο ερώτημα, αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίσετε, το 28,1 των ερωτηθέντων απάντησε ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 25,1 Νέα Δημοκρατία. Έποτε το Ποτάμι με 6,1%, η Χρυσή Αυγή με 5,9%, το ΚΚΕ με 5,4%, το ΠΑΣΟΚ με 4,6%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3%, ο Λαός με 1,4% και η Δημοκρατική Αριστερά με 1%. Ποσοστό 6,3% συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ Άκυρο, Λευκό και Αποχή δηλώνει το 3,5%, ενώ διευκρίνηστη ψήφος ανέρχεται στο 9,6%. Σημειώνεται ότι η πανελλαδική έρευνα διενεργήθηκε πριν από την τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας μεταξύ 26 και 28 Δεκεμβρίου με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε 1017 νοικοκυριά. Αύξηση στις αποδοχές τους και επιστροφή των επιδομάτων τους θα διαπιστώσουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές και τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΗ από την 1η-1η του 2015. Καθώς η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών και των επιδομάτων τους κατά εφαρμογή του μνημονίου είναι αντισυνταγματικές. Ύστερα από τους δικαστικούς λειτουργούς και τους ενστόλους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς κτλ., καταραίουν οι περικοπές αποδοχών άλλης μιας κατηγορίας από το ειδικό μισθολόγιο των καθηγητών ΑΕΗ, καθώς κρίθηκαν από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε πιλωτική δίκη, αντίθετες στις συνταγματικές διατάξεις που κατεχειρώνουν τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στα δημόσια βάρη και της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Λόγω της αντισυνταγματικότητας του νόμου 4093/12, η κυβέρνηση πρέπει φυσιολογικά να επαναφέρει τις μηνιαίες αποδοχές τους και τις αντίστοιχες συντάξεις στα επίπεδα του Ιουλίου 2012, όπως έγινε με τους δικαστικούς και τους ενστόλους, έστω και αν στους τελευταίους υπήρξε μερική μόνο επαναφορά. Αν δεν το κάνει αμέσως, θα αντιμετωπίσει ένα μπαράζο ομαδικών αγώνων που θα κατακλείσουν τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας και οι οποίες θα γίνουν φυσικά δεκτές επιδικάζοντας αποζημιώσεις έντοκα με επιτόκιο υπηρεσίας 6% και πιθανότητα χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ηθικής βλάβης. Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι συνέβη στην περίπτωση των ενστόλων των δικαστικών, δεν θα μπορέσουν να εισπράξουν όλοι οι πανεπιστημιακοί τις επιστροφές των αναδρομικών που τους παρακρατήθηκαν παράνομα μέσω των αντισυνταγματικών περικοπών από 1η 8 2012 έως το τέλος του 2014, δηλαδή για 29 μήνες. Τα αναδρομικά θα πάρουν οι τρεις πανεπιστημιακοί στελέχοι της POSDEP που δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και όσοι άλλοι είχαν ήδη προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας για το ίδιο ζήτημα πριν από τη χθεσινή δικαστική απόφαση. Και αυτό γιατί η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάνοντας για πρώτη φορά χρήση μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης του νόμου 4.274/14, έκρινε ότι πρέπει να μετατοπιστεί το χρονικό σημείο από το οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της αντισυνταγματικότητας για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορά την οξυμένη δημοσιονομική κρίση και την ταμιακή δυσχέρεια της χώρας. Έτσι, βάζοντας τη δικαστική απόφαση ως χρονική αφετηρία για την επέλευση των συνεπειών της αντισυνταγματικότητας στη χθεσινή ημέρα δημοσίευσής της στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποφύγει την αναδρομική καταβολή αποδοχών και συντάξεων σε ένα ιδιαίτερα ευρύ κύκλο προσώπων που δεν προσέφηκαν στα δικαστήρια, αλλά που ωφελούνται από τη διαπίστωση της αντισυνταγματικότητας για το μέλλον, αφού πρέπει να αυξηθούν από τώρα οι αποδοχές τους. Αντίθετα προς το Σίγμα, ταύτη τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε κρίνει ότι οι περικοπές των πανεπιστημιακών δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα, η ολομέλεια από τον πρόεδρο της κ. Ρίζο δέχτηκε κατά πλειοψηφία 17 με 13 ψήφους ότι οι περικοπές του νόμου 4093/12 συνυπολογιζόμενες με την κατάργηση επιδομάτων εορτών αδείας, τις προηγούμενες τρεις μισθολογικές μειώσεις με μνημονιακούς νόμους, την επιβολή φορών αλληλεγγύης και αλλεπάλληλων φορολογικών επιβαρύνσεων, υπερβαίνουν λόγω του σωρευτικού τους αποτελέσματος και της έκτασής τους το όριο που θέτουν συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη. Σε καλά επίπεδα κινήθηκε η αγορά τροφίμων στη Δράμα κατά τις παραμονές των Χριστουγέννων, ενώ και πριν την πρωτοχρονιά οι καταναλωτές έκαναν τις αγορές τους. Τα Χριστούγεννα πήγαμε αρκετά καλά. Τις τελευταίες τρεις μέρες δουλέψαμε καλά, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είχαμε πολύ κόσμο. Καλά πήγε η κίνηση. Τις προηγούμενες μέρες ήταν υποτονικά. Για σήμερα περιμένουμε κίνηση. Βλέπω ότι έχει κίνηση σήμερα και αύριο. Οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά το χοιρινό, το μουσκάρι. Λίγο ανεβασμένο είναι το κατσικάκι και το αρνάκι, δηλαδή κατά μισό ευρώ. Αυτά. Βλέπετε διαφορές σε σχέση με άλλες χρονιές το τι επιλέγουν οι καταναλωτές? Πιο πολύ φεύγει το χοιρινό, το μοσχάρι, το κατσίκι φεύγει και το αρνάκι. Καταρχήν να ευχηθώ για τα Χριστούγεννα που περάσανε και για το καινούργιο έτος που θα έρθει. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Τώρα, τα Χριστούγεννα δεν είχαμε ούτε τη μισή δουλειά.
κάτω από το ίμιση ήμασταν. Μία μέρα πρώτο Χριστουγέννων παραμονής, βλέπετε ότι δεν υπάρχει καθόλου δουλειά. Ήρθε τώρα καπάκι σε όλη αυτή την κατάσταση και το χθεσινό με ανακήρυξη της εκλογές και έχει μουδιάσει τον κόσμο. Σταματάνε τα πάντα, σταματάνε και δουλειά. Εμπορεύματα υπάρχουν σε καλές ποιότητες, σε μεγάλες ποσότητες και πολύ χαμηλές τιμές από άλλες χρονιές. Άρα νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι το χρήμα. Δυστυχώς το χρήμα είναι λίγο, όλες οι υποχρεώσεις, ο κόσμος προσπαθεί έστω με τα λιγοστά να διευθετήσει αυτές που δεν μπορεί να αποφύγει και καταλαβαίνετε ότι εμάς μπορεί να μας αποφύγει να μην φάει φρούτα, αλλά το έμφυα και τέλη κυκλοφορίας και έτσι κι αλλιώς θα τα πάρουν τα λεφτά. Ας ευχηθούμε καινούρια κυβέρνηση όποια προκύψει, λίγο να είναι σόφρονες, να σκεφτούν λίγο παραπάνω το λαό και μόνο το λαό. Φτάνει μέχρι τώρα χρόνια σκεφτόντουσαν μόνο τον εαυτό τους. Καιρός είναι στο λαό, στους συνταξιούχους, στους αγρότες και στους επαγγελματίες και από εκεί και πέρα εμείς θα ανταποκριθούμε στους υπαλλήλους μας με τον καλύτερο τρόπο, αλλά θέλουμε και εμείς τη βοήθεια και από τον κόσμο να μπει στα μαγαζιά, στα μικρομεσαία, τους έχουμε πολύ ανάγκη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τους υπαλλήλους μας. Για να μην δεν μας πληγώνει, μας ραγίζει η ιδέα και μόνο ότι θα έχουμε απολύσεις. Δεν το θέλουμε. Γι' αυτό ζητά από τον κόσμο όσο γίνεται να υποστηρίξει τους μικρομεσαίους. Να ευχηθώ πάλι καλή χρονιά και με υγεία. Υγεία και λεφτά. Διότι το ένα εξαρτάται από το άλλο, να ξέρετε. Χωρίς λεφτά η υγεία δεν θα κρατηθεί. Χρόνια πολλά. Χιονοπτώσεις, πυκνές, κατά τόπους ακόμη και σε παιδινές περιοχές, κυρίως ανατολικής υπηρετικής χώρας, είναι το σκηνικό του καιρού τη σημερινή ημέρα αλλά και για αύριο, καθώς έχει εκδοθεί και σχετικό δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με ψυχρό βόρειο άνεμο και θερμοκρασία κάτω από το 0 ξύπνησε σήμερα η Βόρεια Ελλάδα. Το θερμόμετρο στο Κιλκί, στη Βέρεια αλλά και στην πόλη των Σερών έδειξε ένα βαθμό υπό του μηδενός, ενώ στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου με υγρασία 64% ήταν η θερμοκρασία στον Πολύγυρο. Στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου διαμορφώνεται η θερμοκρασία στην πόλη της Κατερίνης, στα Γρεβενά, στην Καστοριά αλλά και στη Φλόρινα. Οι υπηρεσίες της τροχιάς συνιστούν την προσοχή των οδηγών κατά την κίνησή τους στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στις ορεινές περιοχές εξαιτίας των συνθηκών ολισθηρότητας που προκαλεί ο πρωινός παγετός. Την ίδια ώρα χιονοπτώσεις σημειώνονται στα χιονοδρομικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής. Το χιόνι έχει φτάσει στα 30 εκατοστά στο Σέλι, στα 40 εκατοστά στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, στα 50 εκατοστά στο Πισοδέρι της Φλόρινας αλλά και στα 80 εκατοστά στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Σε λειτουργία για χιονοδρομία βρίσκονται τα χιονοδρομικά κέντρα του Καϊμακτσαλάν, του Πισοδερίου και της Βασιλίτσας, καθώς και στο Μπέιμπι, στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού. Σε λειτουργία βρίσκονται ακόμη εναέριστα χιονοδρομικά κέντρα του Περτουλίου και του Ελατοχωρίου. Στο χιονοδρομικό κέντρο των 3-5 πηγαδιών γίνεται παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων τεχνητού χιονιού λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ γίνονται και διεργασίες διάστρωσης στις πίστες χιονοδρομιών. Με αλυσίδες γίνεται η πρόσβαση στα χιονοδρομικά κέντρα του Καϊμακτσαλάν και της Βασιλίτσας. Ανοιχτές είναι οι χιονοδρομικές πίστες στο Φαλακρό για τους αρχάριους αλλά και τα μικρά παιδιά, καθώς η χιονόπτωση το επέτρεψε. Ενώ όπως μας ενημερώνει ο υπεύθυνος του κέντρου, ο δρόμος είναι ανοιχτός, αλλά καλό θα είναι οι επισκέπτες να έχουν πάντα μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες. Καλησπέρα κύριε Καστόρη και στους φίλους τηλεθεατές. Ιδανικές και σήμερα οι συνθήκες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού. Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και πραγματικά όλοι οι επισκέπτες και οι σκιέρ απολαμβάνουν ένα θαυμάσιο τοπίο χιονοδρομίας αλλά και απόλαυση ατενίζοντας τη θέα από τα υψώματα του 2110 μέτρων. Και σήμερα λειτουργούν στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου δύο baby lift για τους αρχάριους και μη μιμένους σκιέρ, αλλά και ο αναβατήρας Λικούργος, η Καρτάλκα, η πίστα Καρτάλκα, όπου και εκεί οι έμπειροι πλέον σκιέρ μπορούν να ανέβουν κάνοντας χρήση την τετραθέση από συμπλεκόμενη καρέκλα και να απολαύσουν χιονοδρομίες. Υπάρχει μια υψηλή νέφωση, ο καιρός είναι χειμωνιάτικος, είναι ωραίος καιρός, η πρόσβαση είναι άνετη, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, χωρίς τη χρήση βεβαίως των αντιολισθητικών αλυσίδων, αλλά όπως λέμε πάντα οι φιλιοδικοί χρειάζεται να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες. Από εδώ και πέρα, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένουμε και νέες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.
στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαρακλού μετά και την σχετική πιστοποίηση που έχει λάβει από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πλέον ένα από τα αναγνωρισμένα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι όπως το είπατε. Φέτος λειτουργεί απολύτως νόμιμα το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, όπως λειτουργούν άλλωστε και τα άλλα δύο μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα, Παρνασσός, Καλάβρητα και Φαλακρό. Το ενδιαφέρον της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον τουριστικό αυτόν προορισμό της περιφέρειάς μας, τον πολύ αξιόλογο, τον καταξιωμένο από όλους τους επισκέπτες και φίλους ΚΕΡ, είναι πολύ μεγάλο. Και ήδη η περιφέρεια προχωρά στην αντικατάσταση των μπαρών ασφαλείας στο δρόμο πρόσβασης. Ο δρόμος είναι ασφαλής, θα γίνει περισσότερο ασφαλής. Και πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί ότι η πρόσβαση είναι πολύ άνετη. Κάθε μέρα η εργολαβία ρίχνει αλάτι και με τα πιο δυσμενή ακόμη καιρικά φαινόμενα ο δρόμος παραμένει ανοιχτός. Το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού θα λειτουργεί καθημερινά έως και τις ημέρες των εορτών 7 Ιανουαρίου. Και στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και όλες τις αργίες. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Εντός των τυχών, επέλεξαν τώρα οι περισσότεροι να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ενώ για την πρωτοχρονιά τα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν καταρτήσει τα ανάλογα προγράμματα με σχετικά χαμηλές τιμές. Οι φετινές επιλογές ήταν ως επιστοπλίστων τα οικονομικότερα πακέτα και αυτά τα οικονομικότερα πακέτα τα είχαμε για τον Μπάνσκο. Που δεν υπήρξαν σε αυτές τις τιμές, ποτέ δεν είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε με 50 ευρώ να κάνει 3 ημέρες Μπάνσκο. Μπορούν να κάνουν τα σπά τους όλα δωρεάν και να ανέβουν και στο χιονοδρομικό δοκέντρο, να πιούν έναν καφέ και σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν οι χαμηλότερες τιμές που υπήρχαν και αυτό τις επέλεξε ο κόσμος. Κατά τα άλλα, μέσα στην Ελλάδα ήταν μικρή η κίνηση που είχαμε, υποτονική, πολύ λίγος κόσμος κινήθηκε, γιατί όπως βλέπετε οι εξελίξεις είναι άσχημες, είναι και εκλογές και δεν ήξερε ο κόσμος τι θα αποτέλεσμα θα έχει. Έχουμε όμως να τονίσουμε στον κόσμο ότι τώρα αρχίζουν οι μεγάλες προσφορές που έχουμε για τη δελτία του ΟΓΑ και να τα χρησιμοποιήσουν, γιατί μετά θα τους είναι άκερα. Είναι για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Το Μάρτιο πρέπει να τα παραδοθούν και τα τελευταία. Έχουμε δύο εκδρομές που πάνε Ζαγοροχώρια και τα λοιπά, που πάει Καρπενήσι, Παναγία Προσκιώτησα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι οι προορισμοί. Χωρίς να πληρώσουν μία, να φέρουν τα δελτία τους και να τους πάμε εκδρομή. Να χρησιμοποιήσουν τα δελτία τους, τα οποία τους δίνει το κράτος τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν εκδρομές. Έχουμε όμως και μία ακόμη προσφορά που είναι το Βελιγράδι με τη Βουδαπέστη. Αυτή η προσφορά δεν έχει ξαναγίνει στα 180 ευρώ με ημιδιατροφή 5 ημέρες και είναι την καθαρά Δευτέρα. Σε αυτές θα προσθεθούν και κάποιες Κωνσταντινούπολες οι οποίες πάλι δεν είχαν ποτέ γίνει στο ταξί τα τριήμερα με 95 ευρώ. Κάτω από 150-140 ευρώ δεν πουλάγαμε ποτέ. Τώρα με 95 τέτοιες προσφορές δεν έχουν γίνει. Αυτές είναι δώρο και όχι εκδρομές. Ο κόσμος να τη δει, ιδιαίτερα να δει και να καταναλώσει τα δελτία του, να έρθει να ζητήσει προγράμματα και να τους δώσουμε και να καταναλωθούν τα δελτία, γιατί χωρίς να πληρώσει μία δραχμή θα κάνει μία τριήμερη εκδρομή. Το θεατρικό έργο «Η ζωή είναι υπέροχη» του Φρανκ Κάπρα ανέβασε η ομάδα Drama Effect στη διασκευή και σκηνοθεσία της Σταυρούλας Δράμογλου με ελεύθερη είσοδο στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας. Πάω στο σπίτι μου. Σπίτι? Ποιο σπίτι? Σταμάτα! Κόφτο! Είσαι τρελή, αυτό είσαι! Σου έχει στρίψει και πας να τρελάνεις και εμένα. Θα πάω στην οικογένειά μου, κατάλαβες. Και θα πάω μόνος μου! Πώς θα πάω, Ιωσήφ? Ευχαριστώ. Όχι, δεν είναι και Ιωσήφ! Πού είναι η εταιρεία? Ποια εταιρεία? Η εταιρεία μου. Εδώ ήταν. Έκλεισε πριν χρόνια. Λες ψέματα! Πολύ.
πίσω, έρθει πίσω. Και μπαίνει στο πάρκο, μπαίνει με την οικογένειά σου. Έτσι. Έκανε στο σπίτι σου 100 φορές. Θα με τρελάνε, φίλε. Εγώ μένω στο πότε. Εδώ και 2 χρόνια την έκανε και μαζί με το παιδί. Άσε που το σέβομαι τίποτα στο χέρι. Καλά, καλά. Σαν λίγο σε το. Πήγαινε με το σπίτι γρήγορα.
να περάσουμε για τη συνέχεια να δούμε την αθλητική σας ενημέρωση από τον Σάκη Πετρόπουλο και τι δήλωσε ο παίκτης του ΚΑΟΔ, ο κ. Πανώλης Παπαμακάριος. Και κατατάγεται στα ομαδικά αθλήματα. Βέβαια η ομάδα αποτελείται από παίκτης. Με αυτό το θεωρητικό αξίωμα η παρουσία του στον ΚΑΟΔ έχει προσδώσει και εμπειρία, αλλά έχει λύσει και τα χέρια και τα πόδια των συμπαικτών του. Καλωσορίζουμε και στην τηλεοπτική μας παρέα και εκπομπή τον Μανώλη Παπαμακάριο, έναν μπασκεμπολίστα που εδώ και ένα μήνα είναι στον ΚΑΟΔ και η παρουσία του, αμή τι άλλο, έχει δώσει σημείο αναφοράς. Προχθές, πιστός ο ΚΑΟΔ, όπως πέρσι τελευταία χρονιά κέρδισε το Ολυμπιακό, πέτυχε μεγάλη νίκη μέσα στο Ζιρίνιο επί της Κηφισιάς με κρύο τρίποντο, όπως λέγαμε, ζεστό για μας, του Μανώλη Παπαμακάριου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλές γιορτές, καλή χρονιά να έχουμε. Νιώθω πολύ όμορφα που βρίσκομαι στην πόλη της Δράμας και στην ομάδα του ΚΑΟΔ. Από τις πρώτες τρεις μέρες εδώ η φιλοξενία και η αποδοχή από τον κόσμο που έχω δεχτεί, η υποδοχή από τον κόσμο που έχω δεχτεί είναι πάρα πολύ θερμή και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Νομίζω ότι όπως το είπατε και εσείς ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, γιατί έχει μεγάλη αξία απέναντι σε ποια ομάδα έγινε. Η Κηφισιά είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί για να πρωταγωνιστήσει. Πιστεύω ότι ήταν μέσα στις επόμενες 3-4 ομάδες μαζί με τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Τριπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Εντάξει, το θέμα είναι ότι στο μπάσκετ τα συμβόλαια είναι εκτός από τις γραμμές. Μέσα στις γραμμές πρέπει να αποδεικνύεις κάθε φορά, κάθε λεπτό, να προσπαθείς και να παλεύεις για το καλύτερο. Νομίζω ότι κάναμε μια εξαιρετική δουλειά ομαδική, γιατί δεν νομίζω ότι μόνο το τρίποντο δικό μου, ήταν όλη αυτή η ομαδική προσπάθεια που κάναμε επί 40 λεπτά. Είχαμε πολύ καλή συγκέντρωση στις οδηγίες του προπονητή μας και καταφέραμε, πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Ο Μανώλης Παπαμακάριος στην ακριτική Δράμα βρήκε την ηθάκη του, την μπασκετική. Δεν σας κρύβω ότι λίγο από την περσινή περιπέτειά μου στην ομάδα της Ελευσίνας, και αναφέρομαι κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και τη φετινή στην Ισπανία που δεν ήταν τα πράγματα όπως τα περίμενα, έψαχνα μια ομάδα που να πιστέψει σε μένα και να μου δώσει τη δυνατότητα να παίξω τον μπάσκετ που μπορώ. Και θεωρώ ότι η Δράμα από όλες τις απόψεις είναι ιδανική ομάδα για μένα. Φημολογείται και είναι αποδεδειγμένο στον μπασκετικό χώρο και στον αθλητικό χώρο ότι το κυρίαρχο στοιχείο του ΚΑΟΔ είναι το οικογενειακό κλίμα και η διοικητική ηρεμία. Πόσο επηρέασε αυτό στην απόφασή σου και πόσο τώρα που τα ζεις σε δικαιώνει? Επειδή ασχολούμαι έτσι και με τα κοινά του μπάσκετ, με το σύνδεσμο των αθλητών, ξέρουμε ότι ο ΚΑΟΔ είναι μία από τις πλέον σοβαρές ομάδες, φερέγγιες στο οικονομικό κομμάτι. Και νομίζω ότι αυτό το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί μέσα και έξω από το γήπεδο είναι αυτό που το κύριο στατικό των επιτυχιών των τελευταίων χρόνων. Θεωρώ ότι ομάδες σε αυτό το βεληνικές, μόνο αν έχουν πολύ καλή ατμόσφαιρα και προβλήματα λυμμένα εκτός γηπέδου, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Είσαι στην οικογένεια του ΚΑΟΔ, αλλά είσαι στην πόλη των Χριστουγέννων και έχεις και την οικογένεια, την φυσική σου εδώ την οικογένεια, στην Ονειρούπολη. Πόσο αυτός έχει επηρεάσει θετικά? Δεν είχα έρθει ποτέ στη Δράμα εκτός από το να παίξω αντίπαλος με τον ΚΑΟΔ. Μου έχει δοθεί ευκαιρία τώρα να δω και την Ονειρούπολη, τις εκδηλώσεις Ονειρούπολης, και νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό θέαμα όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται την περίοδο των Χριστουγέννων, και νομίζω ότι όποιος μπορεί θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα και μεγάλη υπόθεση να έρθει να παρακολουθήσει αυτές τις εκδηλώσεις. Έχεις κερδίσει την εκτίμηση της κερκίδας με το πάθος σου. Πέρα από ικανότητα, η ψυχική διάθεση ενός αθλητή πόσο επηρεάζει? Νομίζω ότι εμένα ποτέ δεν ήμουν ο πλέον αθλητικός παίκτης ή ο πιο ταλαντούχος παίκτης που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά μέσα από τη σκληρή δουλειά κατάφερα ότι έχω καταφέρει. Και πλέον, επειδή μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα κάποια στιγμή θα σταματήσουμε το μπάσκετ, νομίζω ότι κάθε λεπτό που βρίσκομαι στο γήπεδο θέλω να το ζω, να το ευχαριστιέμαι και να δίνω το καλύτερο με αυτό. Σίγουρα για μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα το να αναγκάσουμε σε εισαγωγικά να φέρουμε το φίλαθλο κοινό της Δράμας στο γήπεδο να μας βοηθήσει, γιατί η υποστήριξή του είναι πολύ σημαντική. Καλή παραμονή και ό,τι και κάνεις, πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Με τρεις μεταγραφικές κινήσεις σήμερα ξεκίνησε η μέρα για τους Μαυραϊτούς.
μία ανανέωση και αυτή είναι του Βασίλη Κωνσταντινίδη, του πολύπερου στράικερ, ο οποίος βέβαια εδώ και αρκετό καιρό είναι τραυματίας. Αποφάσισαν λοιπόν Δόξα και Βασίλης Κωνσταντινίδης να συνεχίσουν μαζί έως το τέλος της χρονιάς. Παρόλο που φημολογίες από τη Θεσσαλονίκη και από το περιβάλλον του Άρη ήθελαν τον παίχτη να επιλέγει τον Άρη Θεσσαλονίκης, η σημερινή επιβεβαίωση της συνεργασίας με τη Δόξα ήρθε και έκλεισε το θέμα. Έτσι, Δόξα Δράμας και Βασίλης Κωνσταντινίδης θα συνεχίσουν μαζί. Επίσης έχουμε μία νέα ένταξη, ο τραυματοφύλακας Καράβαης, δραμηνής καταγωγής, ο οποίος πέρασε και από τον Άρη και τελευταία ήταν στην ομάδα του Άργους, εντάχθηκε στο ρόστερ των Μαυραετών. Έτσι, Καράβαης, τραυματοφύλακας, Σέντερ Φορ, Κωνσταντινίδης ανανέωσε, συνεχίζουν στη Δόξα, αποχώρησε με Λευθέρας ο νεαρός Δικαιόπουλος, ο οποίος προερχόταν από την Προοδευτική, και σήμερα πήρε την ελευθέρα του. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται για τους Μαυραϊτούς και το Σάββατο, το προσεχέ Σάββατο, έχουμε φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο Γεώργιος Μακρύς της Προσοτάνης, όπου η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της ΑΕΡΕΣ Τεχνικής Δράμας, Γυμναστικός Σύλλογος Προσοτάνη, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Δόξα Δράμας. Εκεί Λάλλας, προπονητής της Προσοτάνης, και Παντζιαράς, προπονητής της Δόξας, θα δουν και θα δοκιμάσουν παίκτες, έτσι ώστε ο σχεδιασμός και των δύο ομάδων τηρουμένων των αναλογιών να συνεχιστεί με την επίσημη έναρξη της μεταγραφικής περίοδου. Αυτά είναι τα νέα από τον μεταγραφικό στρατόπεδο. Να πούμε ότι 4 του μηνός θα διεξαχθούν για το πρωτάθλημα Γάμα Εθνικής οι δύο εξαναβολείς αγώνες στην Καβάλα. Ο ΑΟΚ Καβάλας θα αντιμετωπίσει το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, ενδοκή καβαλιώτικη αναμέτρηση, και στον Εύρο Σουφλίου, στο Σουφλίο ο τοπικός Εύρος θα αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει στόχους και φιλοδοξίες. Την Κυριακή λοιπόν Εύρο Σουφλίου Πανσεραϊκός και αθλητικός όμιλος Καβάλας Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Από μένα προσωπικά και από όλους όσοι εργάζονται στο αθλητικό τμήμα να ευχηθούμε καλή πρωτοχρονιά και με υγεία το 2015. Να είστε καλά. Μετά την αθλητική σας ενημέρωση, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.